στη σύσκεψη για το θέμα των μεταναστών, στην οποία πήραν μέρος το απόγευμα ο Νίκος Βούτσης, ο Γιάννης Πανούσης, ο Θόδωρος Οδρίτσας και η κυρία Τασία Χριστοδουλοπούλου, συμμετείχαν επίσης ο Θανάσης Αθανασόπουλος, είναι ναύαρχος του λιμενικού, ο κύριος Νικόλαος Πατρινός, είναι δεύτερος υπαρχηγός του λιμενικού, και ο κύριος Αριστίδης Καλογερόπουλος, ειδικός σύμβουλος του κυρίου Αβραμόπουλου, του Επιτρόπου Μετανάστευσης, αποφασίστηκαν τα εξής, σας τα λέω εντάχει. Πρώτον, η μεταφορά των εισελθέντων από τα νησιά σε κέντρα υποδοχής στην υπηρετική Ελλάδα και ο διαχωρισμός τους εκεί σε πρόσφυγες και σε μετανάστες. Στους Σύρους πρόσφυγες που δικαιούται άσυλο θα δίδονται αμέσως όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Εγκρίθηκε σχέδιο για τη διαμόρφωση ειδικών χώρων διαμονής σε κλειστούς χώρους, σε καταβλισμούς αλλά και σε υπάρχουσες υποδομές όπου θα γίνονται και όλες οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα τηρούνται όλοι οι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. Και τέταρτον, εν όψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στη Σύνοδο των Αρμοδίων Υπουργών, η κυβέρνηση θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπιστούν στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προς την Ευρώπη και να υπάρξει αναλογικός καταμερισμός των προσφύγων σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το προσφυγικό ζήτημα, φίλες και φίλοι, είναι σαφώς διεθνές και όχι ελληνικό. Απαιτεί σοβαρότητα, ψυχραιμία και πάνω απ' όλα ανθρωπιά. Θα σας θυμίσω, αν δεν το έχετε ακούσει από τα δελτία ειδήσεων, ότι είχαμε τραγωδία το απόγευμα ανοιχτά της Λιβύης με 468 νεκρούς μετανάστες. Ξέρεις γιατί είναι άσχημη, πολύ δύσκολη περίοδος για να τεθεί... Ήθελα να απολαύρω μία φράση μόνο, ότι αυτή τη στιγμή με τέτοιο πρόβλημα που υπάρχει δεν νοούνται πολιτικά παιχνίδια και λαϊκισμοί με τις ανθρώπινες ζωές. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα και πρέπει όλοι μαζί, όλα τα πολιτικά κόμματα, να καθίσουν να συζητήσουν και να βγάλουν. Αυτό εσύ... να πάρουν αποφάσεις όλοι μαζί. Είναι εθνικό θέμα, είναι εθνικό θέμα κυβέρνηση, αντιπολίτευση κτλ. Είναι εθνικό θέμα. Και είναι εθνικό θέμα αφενός, είναι πανευρωπαϊκό αφετέρου. Είναι ατυχή συγκυρία, διότι σε χώρες οι οποίες είχαν οργανωμένη μεταναστευτική πολιτική, Βρετανία, Γαλλία, Γερμανία κλπ., που δεν είχαν τέτοιο πρόβλημα εισρωής. Ελβετία, που δεν είχαν τέτοιο πρόβλημα εισρωής παράνομων μεταναστών, που είχαν οργανωμένα, τους πολιτογραφούσαν κλπ. Έχουν απολέσει τη δυναμία αφομοίωσης. Κατάλαβαν τώρα, κατανόησαν ότι δεν είναι όλες οι κουλτούρες αμοιβαία αφομοίωσης μεταξύ τους. Ναι. Βλέπουν ότι δεύτερης και τρίτης γενιάς μετανάστες που είχαν πηγαίνουν στη Συρία για να ενταχθούν στις τάξεις των Ισλαμιστών, ISIS κλπ. Και κατανοούν αργά ότι δεν έχουν καταφέρει αυτούς τους μετανάστες που νομίμως είχαν προσκαλέσει τη χώρα τους κλπ. Να τους αφομοιώσουν, να τους εντάξουν στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Και έχουν δημιουργηθεί πυρήνες σκληροπυρηνικών μουσουλμάνων κλπ. Άλλων, οι οποίοι πηγαίνουν εθελοντές στους να πολεμήσουν με τους τζιχαντιστές και έχουν αρχίσει αυτές οι χώρες πλέον να αντιδρούν και να αυστηροποιούν την νομοθεσία τους αλλά και την πολιτική τους στους ίδιους τους δικούς τους μετανάστες που νόμιμα βρίσκονται στη χώρα τους. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο τώρα για την Ελλάδα να θέσει θέμα που θα πρέπει αυτό να γίνει, αλλά λέω ότι είναι δύσκολο, αναλογικού καταμερισμού των παράνομων ροών σε κάθε χώρα αναλόγως με τα πληθυσμιακά, με τις πληθυσμιακές, οικονομικές και γεωγραφικές δυνατότητές. Αυτό θα ήταν το σωστό. Δεν μπορεί ούτε η Ελλάδα, ούτε η Ιταλία, η Ισπανία να σηκώσουν μόνες τους το βάρος. Αλλά ναι. Τώρα που οι άλλοι συνειδητοποιούν ότι δεν μπορούν να αφομοιώσουν ούτε καν τους νόμιμους δικούς τους και ότι έχουν πρόβλημα ασφαλείας εσωτερικό, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους πείσουμε. Ναι. Ίσα-ίσα που τώρα η Ελλάδα έχει πλεονέκτημα και στη διαπραγμάτευση. Τώρα είναι γεωστρατηγικό το θέμα και μπορεί να το βάλει στη διαπραγμάτευση με ισχυρό, κερδίζοντας σημεία. Τώρα μπορεί να καταλάβει και η Ευρώπη που τόσα χρόνια εθελοτυφλούσε. Τι σημαίνει αυτό? Όχι μόνο τι σημαίνει αυτό, αλλά ότι τώρα θα εισπράξει τα επίχειρα των πράξεων αυτών. Ποιος πούλησε όπλα σε όλους αυτούς που φανατίστηκαν και κάνουν αυτά που κάνουν? Ποιος διέλυσε όλο αυτό τον ιστό, έστω και με τις δικτατορίες που υπήρχαν εκεί, με τον Σαντάμ ή με τον Καντάφη ή με όλους αυτούς, και ότι καλλιέργησε και έσπηρε μια χαοτική κατάσταση η οποία τώρα μεταδίδεται στις πόρτες, και αυτό η Ελλάδα μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ναι. Μου είναι δυσάρεστο που το λέω, το να χρησιμοποιήσεις τον πόνο και τον ανθρώπινο, αλλά και αυτή την καταστροφή την ανθρωπιστική, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Εμίλια, μία λέξη μόνο, για να καταλάβει κανείς τι πρόβλημα θα αντιμετωπίσουμε το επόμενο διάστημα, και δεν αναφέρω μόνο στο ρεύμα, αναφέρω στο πρόβλημα ασφαλείας από την προέλαση των τζιχαδιστών στα διάφορα σημεία. Έχει, αν δει κάποιος ένα χάρτη Ευρώπης, των βορειοαφρικανικών παραλίων και της Μέσης Ανατολής, και δει
τις περιοχές που έχουν καταλάβει και ελέγχουν οι τζιχαντιστές, θα συνειδητοποιήσει στο χάρτη ότι η Ευρώπη σιγά σιγά βρίσκεται σε ένα κλειό, σε απόσταση αναπνοής από φανατικούς, από τους φανατικούς Ισλαμιστές, από τους τζιχαντιστές του ISIS και των υπόλοιπων οργανώσεων, οι οποίοι έχουν κάνει ένα κλειό γύρω-γύρω από την Ευρώπη και βρίσκονται στα παράλια, τα βορειοαφρικανικά, Μέση Ανατολή κλπ. Εάν δει κανείς το χάρτη, θα καταλάβει τι θα έχει να αντιμετωπίσει η Ευρώπη το επόμενο, τα επόμενα χρόνια, επαναλαμβάνω, όχι μόνο από άποψη ισροών παράνομων μεταναστών, ναι, αλλά από άποψη ασφαλείας. Διότι μέσα στους μετανάστες που έρχονται είναι βέβαιο, το έχουν εξάλλου ανακοινώσει οι ίδιοι τζιχαντιστές, ότι θα επιχειρήσουν να παρισφρήσουν ως μέσω των μεταναστών, ναι, και των προσφύγων. Σπίρο. Είναι σαφές να το κάνουν αυτό. Ναι, η Ιταλία έχει μεγαλύτερο πρόβλημα από την Ελλάδα. Έτσι, και με αριθμούς. Ωστόσο στην Ιταλία δεν έχει διαπληθυσμό. Το πρόβλημα δεν έχει γίνει ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης. Εδώ βλέπουμε ότι παράλληλα με το πρόβλημα καθεαυτό, που είναι και πρόβλημα ανθρωπισμού, είναι και πρόβλημα εθνικών, και πρόβλημα φύλαξης των συνόρων, έχουμε μια πολύ σημαντική πολιτική αντιπαράθεση και μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης και μέσα στην ίδια την κυβέρνηση. Σήμερα έγινε ένα καλό βήμα πάντως. Λοιπόν, ο κύριος Βούτσης, αφού είπε ότι οι χώρες του Βορρά θέλουν την Ελλάδα κέντρο μετάβασης Σύρων προσφύγων, αποδέχτηκε πρόταση της βουλευτού του ΠΑΣΟΚ, της κυρίας Φόφης Γεννηματά, για διακομματική αντιμετώπιση του προβλήματος και έκανε λόγο για ανάγκη νέας εθνικής στρατηγικής. Καλό είναι να καθίσουν αυτό που λέμε, ναι, να καθίσουν όλα τα κόμματα για να κουβεντιάσουν και να πάρουν αποφάσεις κοινές. Λοιπόν, αυτό είναι το επόμενο. Ότι μέσα, ακόμα και μέσα. Λοιπόν, έχουμε αντιθέσεις ανάμεσα στα κόμματα της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης. Έχουμε μετά αντιθέσεις στο εσωτερικό της ίδιας κυβέρνησης. Άλλη άποψη έχει ο Καμένος, άλλη άποψη έχει η Χρυσοδηλοπούλου. Ναι. Και έτσι, όπως προκύπτει από τον Βούτσι, κάνει μια. Πάντως, παρακολούθησα τον κύριο Καμένο που βγήκε σήμερα, που είχε μια συνάντηση με τον κύριο Τσίπρα, ναι, πριν πετάξει για την Ρωσία. Ναι. Είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, είμαστε μαζί, πάμε μαζί κτλ. Ναι. Έκανε δηλώσεις έξω του Μαξιμού. Και νωρίτερα, όλη μέρα το πρωί, έκανε δηλώσεις η κυρία Χρυσοδουλοπούλου. Το ξαναλέω. Ναι. Και η κυρία Χρυσοδουλοπούλου δεν είναι μόνη της. Εκφράζει ένα τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έστω και αν είναι το παλιό ΣΥΡΙΖΑ, το παλιό τμήμα του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το 4%, που έχει μια πολύ έντονη άποψη περί των δικαιωμάτων. Ναι. Έτσι, αυτά είναι ενδοκομματικές και ενδοκυβερνητικές αντιθέσεις. Ναι. Μοιάζει με κίνηση συνένεσης αυτή που έκανε ο κ. Βούτσης να φτιαχτεί μια επιτροπή διακομματική για χάραξη εθνικής πολιτικής. Εάν όμως ξεκινάμε από διαμετρικά αντίθετες θέσεις, η μία θέση είναι ότι έξω οι μετανάστες, έξω όλοι οι μετανάστες και με αυστηρή φύλαξη, και η άλλη είναι ότι δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να δεχτούμε και 1 και 2 εκατομμύρια, δεν μπορώ να καταλάβω πού θα βρεθεί το μέσον για να έχουμε σύγκληση. Μάλιστα. Μια κουβέντα μόνο που ήθελα να την πω και προηγουμένως είναι μια έκφραση περίπου σαν αυτή που λέει ο Λάμπος, αλλά όχι με τέτοιο τρόπο. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μπαίνουν δεν είναι μόνο εξαθλειωμένοι, ταλαιπωρημένοι που έρχονται από άλλες χώρες, είναι και φορείς μιας κουλτούρας, είναι φορείς ενός πολιτισμού. Όταν φτάνουν σε μια χώρα, δεν μπορούν αυτά να τα απεκδηθούν και ούτε μπορούμε εμείς να τους υποχρεώσουμε να απεκδηθούν. Άρα, σε όποια χώρα εγκαθίσταται, φέρνουν τον πολιτισμό τους και όταν δημιουργούν κοινότητες, συναποτελούν όλα αυτά πολιτισμικές νησίδες μέσα σε ένα ευρύτερο σύνολο. Μάλιστα. Και γι' αυτό, επειδή έχουν και έντονο το μουσουλμανικό στοιχείο ως στοιχείο θρησκευτικού και πολιτισμικού προσδιορισμού, δύσκολα ενσωματώνονται και δύσκολα αφομοιώνονται. Λοιπόν, Γιώργο, θέλω να έρθω σε σένα. Ο κ. Βούτσης επίσης μίλησε για fast track διαδικασίες που πρέπει να ισχύσουν για να πάνε, λέει, οι πρόσφυγες στις χώρες που επιθυμούν. Ναι, αυτό είναι μια διαδικασία που απαντά στο ερώτημα. Εντάξει, υπάρχει σχετική επιχειρηματολογία με το πόσο εγκλωβισμένη είναι η Ελλάδα και όλες οι χώρες της Νοτιοανατολικής Μεσογείου με το θέμα το μεταναστευτικό και το προσφυγικό. Ναι. Και τι κάνουμε σε αυτό. Κάποια στιγμή θα πρέπει οι Ευρωπαίοι του Βορρά και της Κεντρικής Ευρώπης, που έχουν, όπως υπόθηκε πριν εδώ στο τραπέζι, βολευτεί από όλη αυτή την κατάσταση, να καταλάβουν ότι το πράγμα δεν πάει άλλο. Καλό είναι οι επίτροποι και όλοι οι υπόλοιποι να λένε θεωρητικά ότι ναι, πράγματι τα ελληνικά και τα ιταλικά και τα μαλτέζικα σύνορα είναι ευρωπαϊκά σύνορα. Κάποια στιγμή όμως αυτό πρέπει να το δούμε και στην πράξη. Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να επιμείνω στο ότι πολλές φορές μιλάμε με προσχήματα. Δηλαδή, όταν αναπτύσσουμε μια επιχειρηματολογία του τύπου δεν χωράνε άλλοι μετανάστες και τι να κάνουμε εμείς και θα βουλιάξει η χώρα και θα κάνει και θα ράνει κτλ.
πρέπει να μπούμε στην ουσία του προβλήματος. Άρα τι λένε όλοι αυτοί, να τους αφήσουμε να πνίγονται ή να τους αφήσουμε να σκοτώνονται στις χώρες τους. Δηλαδή, πρώτα είμαστε άνθρωποι, λέω εγώ τώρα, και μετά είμαστε Έλληνες, Ευρωπαίοι, κάτοικοι ενός κράτους. Από εκεί και πέρα, έχουμε μισό λεπτό Λάμπρο. Έχουμε θαυμάσια παραδείγματα ένταξης, όχι ενσωμάτωσης, ένταξης των μεταναστών και ειδικά μετά τη δεύτερη γενιά σε πολλές χώρες της Ευρώπης και ειδικά στην Αμερική που έχει δώσει και είναι και το πρότυπο του πώς μπορεί κανείς να εντάξει μετανάστες μέσα και μετά τη δεύτερη γενιά να αισθάνονται Αμερικανοί πολίτες που να αναφέρονται και στη σημαία και στον εθνικό ύμνο, που για μένα δεν σημαίνει αυτό κάτι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι. Και έχει χάσει και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει ήδη εδώ και χρόνια τη δυνατότητα αφομοίωσης. Ήδη οι Ηνωμένες Πολιτείες καταρχήν ξεκίνησαν εξ αρχής, στήθηκαν ως ένα πολυεθνικό κράτος. Προσπάθησαν να αφομοιωθούν. Και τώρα ήδη από εποχής Κλίντον έχουν σταδιακά χάσει τη δυνατότητα αφομοίωσης κυρίως των Ισπανόφωνων. Δεν είναι έτσι. Και αυτό που λες ότι πρωτίστως είμαστε άνθρωποι κλπ. Προϋποθέτει αμοιβαίο σεβασμό. Ότι κάποιος πρέπει να σεβαστεί και το χαρακτήρα και την υπόσταση της χώρας. Δεν μπορείς το όνομα του ανθρωπισμού για τη σωτηρία των άλλων να αναιρέσεις, να καταλύσεις τη χώρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό δεν είναι καθόλου ανθρωπιστικό. Μα δεν τίθεται θέμα κατάλυσης της χώρας. Καταρχάς πρέπει να κάνουμε ένα διάλογο μεταξύ μας ως Έλληνες, αν θέλεις. Εγώ εντάξει, η Ελλάδα έχει πολύ πλούσια ιστορία. Και έπειτα από τόσους πολέμους, κατοχές, αυτοκρατορίες που έχουν περάσει από εδώ, δεν νομίζω ότι υπάρχουν παραδοσιακοί Έλληνες με την έννοια του DNA. Δεν ναι, δεν νομίζω εγώ. Είναι απόψη σου. Και δεν ξέρω, ας πούμε, έχω ακούσει την κυρία Παναγιωταρέ να λέει για τα δάχτυλα του ποδιού κτλ. Εν πάση περιπτώσει. Την εκπρόσωπο του ΤΑΦ. Την εκπρόσωπο του ΤΑΦ. Εν πάση περιπτώσει, εγώ Έλληνες από πλευράς DNA δεν νομίζω ότι υπάρχουν πια. Γιατί έχουμε πολύ πλούσια ιστορία. Αυτή είναι η δικιά σου ιστορία. Ναι, πράγματι, δικιά μου. Είναι ο καθένας της απόψης του, λέω. Αλλά πέραν αυτού, πρέπει να κάνουμε έναν διάλογο με τον εαυτό μας. Τι μετανάστες θέλουμε, γιατί αν θέλουμε μανολάδες, αν τους θέλουμε για έναν-δύο μήνες και μετά να τους λέμε, παιδιά, φύγετε τώρα, δεν σας χρειαζόμαστε άλλο. Τότε το πρόβλημα το έχουμε εμείς. Δεν το έχουν ούτε μετανάστες ούτε πρόσφυγες. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν σώσει το ασφαλιστικό τους επειδή ενέταξαν μετανάστες στην παραγωγική διαδικασία. Υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν λύσει το δημογραφικό τους επειδή ενέταξαν μετανάστες στην παραγωγική διαδικασία. Τώρα, άλλοι βγάζουν φράουλες και μετά τους πυροβολάνε για να μην τους πληρώσουν. Και άλλοι φροντίζουν από την αρχή να τους έχουν με τα ίδια δικαιώματα και με τους ίδιους μισθούς για να εμπλουτίσουν την κοινωνία. Να λύσουμε, το δημογραφικό αλλοιώνοντας το χαρακτήρα της χώρας. Τι σημαίνει αλλοιώνοντας το χαρακτήρα της χώρας? Οι χώρες έχουν χαρακτήρα. Όσα παιδιά τώρα από μετανάστες. Τι σημαίνει χαρακτήρα? Η Γαλλία είναι Γαλλία, η Γερμανία είναι Γαλλία. Εμείς είναι Αλγερινοί και Αφρικανοί. Και αυτό είναι, είναι από πρώην απικίες. Η Γαλλία, λοιπόν, η Γαλλία είναι Γαλλία, δηλαδή δεν υπάρχει θέμα DNA. Οι Γάλλοι λοιπόν έχουν αρχίσει αυτό να το μετανιώνουν. Αυτό που σου έλεγα προηγουμένως. Ότι κατανοούν ότι η Αμερική ακόμα έχει μαύρο πρόεδρο. Δηλαδή, η Αμερική είναι πολυεθνικό κράτος. 50 χρόνια Αφροαμερικανό. 50 χρόνια περάσαν από τότε που δολοφονήσανε τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Δεν είναι το 1820. Αυτό σημαίνει ότι κάποιοι δεν σέβονται το χαρακτήρα της χώρας τους και νοιάζονται περισσότερο. Τι σημαίνει χαρακτήρας, Λάμπρο? Εγώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Αν πάμε στο δίκαιο του αίματος και στον DNA, εντάξει, διαφωνούμε, τελειώσαμε. Έχουν πολιτισμό και έχουν χαρακτήρα. Τι πολιτισμό? Οι ήρωες της Επανάστασης μισή μιλούσαν αλβανικά, παιδιά. Τι πολιτισμό? Μιλούσαν αλβανίτικα που δεν είναι αλβανικά. Όχι, δεν είναι. Εντάξει, αλβανικά. Τώρα. Okay. Λοιπόν, μην πάμε στο 1821. Όχι, μα θέλω να πω ότι το θέμα δεν είναι η μύθη περί DNA. Οι χώρες προχωράνε. Και οι χώρες προχωράνε ως κράτη. Για μένα, πατριώτης και Έλληνας είναι αυτός που πληρώνει τους φόρους και τις εισφορές του κτλ. Όχι αυτός που το μεσαίο δάχτυλο είναι μεγαλύτερο από το πρώτο. Οι χώρες προχωράνε, δεν καταλύονται. Μια στιγμή. Δεν καταλύονται επειδή κάποιοι κόπτονται περισσότερο για τους μετανάστες παρά για την ίδια τους τη χώρα. Αυτό δεν είναι ανθρωπιστικό. Να θυμηθούμε. Ούτε είναι ανθρωπιστικό να κόπτεσαι για ανθρώπους που θεωρείς ότι έχεις το δικό σου DNA και να αφήνεις άλλους να θαλασσοπνίγονται. Γιατί είναι επίσης άνθρωποι. Το να θες και καλά να καταλύσεις μια χώρα και το χαρακτήρα της επειδή έτσι έχεις αυτή την ειδοληψία, δεν είναι καλό ανθρωπιστικό, δεν είναι καθόλου δημοκρατικό πρέπει. Τι σημαίνει κατάλυση χώρα? Αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, γιατί κατάλυση χώρα δεν έχει δημοκρατική κουλτούρα με το και δεν είναι το κάποιο να σου επιβάλλει να αυξήσει τι ομαδικέ απολύσει? Όχι, για να καταλάβω τώρα. Γιατί η κατάλυση χώρα δεν είναι το να μην έχει ο καρκινοπαθής το φάρμακό του και είναι το να εντάξει μετανάστες στην παραγωγική διαδικασία? Όχι, εντάξει, άμα είναι να πάμε σε κατάλυση χώρα, τι? Μην πας από το ένα θέμα στο άλλο. Γιώργο, το Σαρλί Εμπντό είναι τρομοκρατική ενέργεια από Ισλαμοφασίστες. Δεν είναι από Ισλαμοφασίστες, είναι η μία ενοχή του πολιτισμού σου.
Παρότι... μία ανοχή του πολιτισμού. Αυτό είναι. Ποιο ήταν το θέμα. Όπως το είχαν και παλιότερα στο άλλο το περιοδικό. Δεν ήταν η πρώτη φορά. Αυτοί οι άνθρωποι, επειδή είναι μουσουλμάνοι, δεν ανέχονται να υπάρχουν σκίζα του Μάμε. Όχι, δεν ξεκινάει από εκεί. Επειδή είναι Ισλαμοφασίστες, όχι γενικά επειδή είναι μουσουλμάνοι. Όσον αφορά του μουσουλμάνου. Δεν είναι όλοι μουσουλμάνοι. Δεν είναι όλοι μουσουλμάνοι έτσι. Αυτοί είναι Ισλαμοφασίστες. Αν ήταν έτσι, δεν είναι όλοι μουσουλμάνοι. Πε μου μία περίπτωση, πε μου μία χώρα συμβίωση. Οι οποίοι θέλουν να μπουν και να αρχίσουν κόσμο. Δηλαδή, α είμαι σοβαρή. Πάντω, ένα σχόλιο. Πού ξεκινήσει αυτό, από του σατανικού τείχου κιόλα. Ένα σχόλιο. Σαλμάν Ρουσδί. Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Είναι σταθερό. Λοιπόν, πάντως ούτως ή άλλως. Τι σημαίνει αυτό, πολιτιστικές διαφορές που επειδή έχουν και την βία αυτοί οι ακραίοι, για να μην τους πω εγώ, Ισλαμοφασίστες, ως συστατικό της θρησκείας τους, την εκδηλώνουν με αυτόν τον τρόπο μέσα στις κοινωνίες που φτιάχνουν πυρήνες. Ναι, αλλά η βία. Να δούμε όμως και τα ζητήματα αυτά. Η βία έχει πολλά πρόσωπα. Η βία μπορεί να είναι μια επέμβαση σε ένα ξένο κράτος. Μόνο και μόνο για να ανατρέψει έναν δικτάτορα εντός εκτός εισαγωγικών. Μόνο και μόνο για να. Γιατί πλατιάζεται και πάλι. Μην πάμε στους πρωτόπλαστους. Μην πάμε στους πρωτόπλαστους. Όχι, τι πρωτόπλαστους. Αφήστε λίγο να ακούσουμε την άποψή του. Πριν από λίγα χρόνια, τι έγινε στο Αφγανιστάν, τι έγινε στο Ιράκ. Επειδή άλλαξαν οι χάρτες και τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, πήγανε και κατέστρεψαν ολόκληρες χώρες. Αυτή δεν είναι καταστροφή. Βέβαια και είναι. Ωραία. Χριστιανοί κατά τα άλλα. Λοιπόν, άρα λοιπόν το βασικό ποιο είναι, επειδή αυτή είναι μια αέναη συζήτηση και πρέπει κάποια στιγμή να καταλήγουμε σε αυτή. Συγγνώμη, τι έκανες. Συγκρίνεις την επίθεση ενός κράτους μαζί με κάποια ιδιωτικά συμφέροντα για την εκμετάλλευση με τις επιθέσεις που κάνουν φανατισμένα κοινά. Μιλήσατε περί βίας. Αυτή τη σύγκριση κάνεις. Ωραία, εσύ, να κάνουμε μια άλλη σύγκριση. Συγγνώμη, αδερφέ. Προς Θεού. Εσύ είπες πριν ότι όλοι οι μουσουλμάνοι είναι τρομοκράτες. Είπα εγώ τέτοιο πράγμα. Ναι, δεν είπα αυτό. Συγγνώμη, αλλά επειδή εγώ δεν το είπα το πράγμα, μην μου αποδίδεις πράγματα που δεν είπα. Είπα ότι υπάρχει μια κουλτούρα μειωμένης ανοχής. Όταν σε ρώτησα για το τι έγινε και σου λέω είναι όλοι οι μουσουλμάνοι έτσι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Για να καταλήγει κάποιο συζήτηση και να βλέπουμε το άμεσο. Η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή έχει ένα πρόβλημα, το οποίο είναι δύσκολα διαχειρίσιμο, γιατί είναι και ευρωπαϊκό, αλλά είναι επίσης και δύσκολο θέμα αυτό κατά αυτό για ένα αριστερό κόμμα. Δύσκολο θέμα, προφανώς. Το πιο δύσκολο όμως που θα κληθεί να φέρει εις πέρας είναι τις ίδιες τις αντιδράσεις εντός της Ελλάδας και μιλάω κυρίως για την τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, τις επόμενες εβδομάδες η κυρία Χρυστοδουλοπούλου μαζί με τους συναρμόδιους υπουργούς θα πρέπει να έρθει σε συνεννόηση με τις τοπικές αρχές, με την τοπική αυτοδιοίκηση όλων των βαθμίδων για το πώς ακριβώς θα υποστηριχθεί αυτό το σχέδιο. Ένα σχέδιο το οποίο είναι φιλόδοξο μεν, είναι αναγκαίο δε, γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν έγινε τίποτα. Άρα λοιπόν, θα πρέπει όλοι να έρθουμε και να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να μην έχει κανένας αυτή τη χώρα την συμπεριφορά που έχουν οι τοπικές κοινωνίες όταν πρόκειται για παράδειγμα για ένα χιτά. Έτσι. Βλέπουμε ότι η μία γειτονιά δεν θέλει εδώ το χιτά, η άλλη γειτονιά δεν το θέλει κτλ. Οι άνθρωποι δεν είναι σκουπίδια. Και άμα δεν τους θέλουν τους μετανάστες, δηλαδή τι να κάνουν. Ακριβώς επειδή λοιπόν δεν είναι σκουπίδια, θα πρέπει όλοι να καταλάβουμε. Άρα δεν έχουν δικαίωμα λόγου οι τοπικές κοινωνίες. Οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν δικαίωμα λόγου. Πρέπει να τους επιβληθεί να συμβιώνουν με τους. Τους καλέσαμε εδώ για να τους φιλοξενήσουμε, για να το καταλάβω. Πάρτε τη σπίτι σας. Αλλά από πόλεμο έρχονται οι άνθρωποι. Από πόλεμο έρχονται από καναβίτσιο. Και πώς και πώς. Από πόλεμο έρχονται. Ο άλλος, όπως λέγατε πριν, έχει τους εκχαντιστές γύρω από το σπίτι του και θα κάτσει να το φάνε, να το σφάξει με αγάπη να γιάσω. Ωραία, και ο άλλος γιατί πρέπει να αποδεχτεί να συμβιώσει με κάποιους ο οποίος δεν έχει καλέσει ή δεν θέλει, χώρα του είναι. Ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να πάρει ένα όριο. Να βάλει ένα όριο. Να βάλει ένα όριο. Να πει ότι τόσο. Να προωθηθούν αυτοί στην εργασία. Τι δεν υπάρχει περίπτωση. Ότι σε κάθε γειτονιά πρέπει να υπάρχει ένα καταβλισμό μεταναστών. Αυτό λέτε. Αυτό λέτε. Για να φτάνουμε και σε ένα σημείο. Ας ολοκληρώσω ο κύριος Βέρμπος. Λοιπόν, και ο Γιώργος πριν, ο Μελιγόνης εδώ δίπλα. Το διακόψαμε κιόλας και θέλει να πει κάτι από ό,τι καταλαβαίνω. Επειδή λοιπόν είπε ξεκάθαρα ότι υπάρχουν και θετικά από μια τέτοια μεγάλη. Από μια τέτοια διαδικασία ένταξης των μεταναστών στο κοινωνικό ιστό, υπάρχουν πάρα πολλά θετικά στοιχεία και ξαναλέμε εδώ το ασφαλιστικό. Πριν συζητάγαμε για το ασφαλιστικό, συζητάνε όλοι για το ασφαλιστικό. Η προηγούμενη εκπομπή συζητούσε για το ασφαλιστικό και αυτό το ασφαλιστικό κανένας δεν θέλει να το λύσει στην πραγματικότητα, γιατί υπάρχει μια λύση η οποία είναι καλή και έχει μέσα τους μετανάστες. Λοιπόν,
Άρα λοιπόν, να δούμε πώς ακριβώς θα έρθει όλη αυτή η λύση, πώς ακριβώς θα έχουμε και θετικά από όλη αυτή τη διαδικασία, πώς αυτοί οι άνθρωποι, επίσης οι πρόσφυγες, θα καταφέρουν να φτάσουν και σε άλλες χώρες για να βρουν και εκεί τις οικογένειές τους, και από εκεί και πέρα να φροντίσουμε κάθε φορά να βλέπουμε και ποια θα πρέπει να είναι και η διαχείριση και στην τοπική κοινωνία αυτή καθ' αυτή. Δεν ξέρω αν σας ενδιαφέρει τι λέει ο κόσμος για όλο το θέμα. Έχουμε ένα μήνυμα για τον κύριο Μελιγκόνη. Θα το διαβάσω, Γιώργο, όπως έρχεται. Είναι από τον κύριο Γιώργο. Από τον κύριο Γιώργο, από τον Γκίζη, Γιώργο, συνονόματό σου. Λέει ο συμπαθής κύριος Μελιγκόνης. Γιατί δεν μπαίνει, λέει, 3-4 μετανάστες να τους φιλοξενήσει στο σπίτι του. Τα ίδια λέγει και λένε και οι χρυσαυγίτες και πρέπει να προβληματιστεί ο φίλος μας. Εύκολη συστηματολογία τώρα, Γιώργο. Δεν μπορούμε να χρεώνουμε όποιο διαφωνεί μαζί σου. Λοιπόν, επειδή το θέσαμε και προηγουμένως. Πάντως οι Γερμανοί που τους πήραν στην οικονομία τους μια χαρά πήγαν. Οι Αμερικανοί το ίδιο, οι Γάλλοι το ίδιο. Έχουν 27% ανεργία αυτή, Γιώργο. Έλα τώρα, δεν συζητάμε. Εντάξει. Συγκρίνουμε όμοια πράγματα. Όποιο έχει κάνει μια βόλτα στην επαρχία σε φάσεις που χρειάζονται εργασίες κτλ., βλέπει ότι. Οι Έλληνες ή τέλος πάντων οι εντός εισαγωγικά Έλληνες, αυτοί που έχουν το DNA, εν πάση περιπτώσει, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει τέτοια έννοια, κάθονται στο καφενείο και ψάχνουν τον Αλβανό και τον Πακιστανό για να κάνουν τη δουλειά. Αφού δεν μπορεί να προφέρετε καν τη λέξη Έλληνες, γιατί δεν θα καμπλήσετε μαζί με την Ιταλία. Όχι, όχι, την προφέρω, αλλά χωρίς δέος. Την προφέρω με τον ίδιο σεβασμό που προφέρω τη λέξη Πακιστανός. Αυτό είναι το θέμα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν ανώτεροι και κατώτεροι. Δεν αισθάνεστε τίποτα για αυτή τη χώρα. Δεν αισθάνεστε Γι' αυτό τα αντιμετωπίζετε όλα αφιψηλού και ως τρίτη. Δεν αισθάνεστε καν Έλληνες. Αν δεν αισθάνεστε Έλληνες, δεν μπορείτε να συμπονέσετε τη χώρα. Αισθάνομαι Έλληνας γιατί πληρώνω τους φόρους μου. Τελείω το πάντα. Όχι γιατί θεωρώ ότι είμαι από τον κολοκοτρόνη. Μπορείς να πάρεις τους πληρώνους κι αλλού που είναι χαμηλότεροι συντελεστές. Ρε παιδιά, αυτό δεν το ζήτημα. Δεν καλέσαμε, Σπύρο, μισό λεπτό. Δεν άνοιξε τώρα η κυβέρνηση ή η χώρα τα σύνορα και κάλεσε όλους αυτούς τους πονεμένους να έρθουν. Αλλά έκανε μια προσπάθεια στην αρχή όμως. Μισό λεπτό, να προσέχουμε. Για να ακούσουμε το Σωτήρι. Ένα λεπτό τώρα, για να μην τρελαθούμε και εντελώς, το πώς αντιμετώπισε η Ελλάδα, αφού μιλάμε για όρους ελληνικούς και πατριωτικούς κλπ., τους δικούς τους ανθρώπους στη Μικρασιατική, μετά τη Μικρασιατική καταστροφή. Το πώς τους αντιμετώπισε με τι. Σαν τουρκόσφορους. Και ξέρουμε πολύ καλά πώς βγήκε η λέξη παστρικιά. Και πώς βγήκαν όλα αυτά δεν τα πράγματα. Τα μην καθόμαστε τώρα να συζητήσουμε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο, έτσι. Αυτό είναι καθαρό. Πάντως, μια και μιλάμε για ίδια πράγματα, όταν είδα προχθές τα τηλεοπτικά δελτία πλάνα από το πώς καταστράφηκαν ασυριακή πόλη. Δεν είναι κάτι διαφορετικό από αυτά που έκανε ο Μέγας Θεοδόσιος που έριχνε αρχαίους ναούς. Ή αυτό το οποίο έγινε στο Σαρλί Εμπντό δεν είναι διαφορετικό από το πώς οι χριστιανοί της Αλεξάνδρειας έκαψαν την άθεη φιλόσοφο Ιπατία. Δηλαδή, ο φανατισμός υπάρχει παντού. Είτε έχει Κοράνι, είτε έχει Ευαγγέλιο, είτε έχει δεν ξέρω εγώ τι. Μου βάλε και διαφορετικούς αιώνες τώρα. Εκτός από διαφορετικούς πολιτισμούς, μου βάλε και διαφορετικούς αιώνες. Ναι, γιατί αν δει κανείς την ιστορία, βλέπει ότι δεν βελτιωνόμαστε. Αυτές οι συγκρίσεις μπορεί να είναι εύπεπτες, αλλά δεν είναι θεραπευτικές. Νομίζω είναι και τα δύο. Το βασικό πάντως είναι να μην κάνουμε γενικεύσεις. Ούτε οι μουσουλμάνοι, ούτε οι χριστιανοί, ούτε ακριβώς. Οι βουδιστές, ούτε οποιοδήποτε είναι. Φανατικοί υπάρχουν σε κάθε θρησκεία. Εμείς δεν έχει κάνει κανένα γενικεύσεις. Σε άλλον. Ή έχουν. Πώς λένε, στο DNA του στη βία ή στη θρησκεία του ή στο μυαλό του στη βία. Το ζήτημα είναι να βρούμε μια λύση. Η λύση αυτή δεν θα έρθει ούτε με το να κλείνουμε συνεχώς σύνορα, να κλείνουμε. Είδαμε και τους φράχτες τι είχαν, τι αποτελέσματα. Το μόνο κακό με τους φράχτες είναι ότι δεν είναι αρκετά αποτελεσματικοί. Αν θέλουμε. Και επειδή το είπαμε και προηγουμένως ότι πρέπει ο καθένας να παίρνει θέση. Τώρα κύριε Σαγκάρη, εάν. Για να μιλάμε και λίγο πρακτικά. Για να μιλάμε πρακτικά, η άποψή μου είναι ότι όταν τους βλέπεις να έρχονται και να θαλασσοπνίγονται, φυσικά και δεν θα τους αφήσεις να πνιγούν. Όντως είμαστε άνθρωποι. Αλλά αν το ρωτάμε πέραν αυτού, θα προτιμούσαν να μην ξεκινήσουν από τη χώρα τους. Να μείνουν εκεί, να προσπαθήσουν να λύσουν τα προβλήματά τους εκεί και η αλληλεγγύη η δική μας, η έμπρακτη, να είναι εκεί. Μάλιστα. Κύριε Τσαγκάρη. Εγώ θέλω να πω το εξής. Δεν είναι τόσο απλό οι άνθρωποι αυτοί όλοι να πάνε στη χώρα στην οποία επιθυμούν να πάνε. Αυτοί οι ταλέποροι άνθρωποι. Διότι κάνοντας μία μικρή έρευνα. Για να δει κανείς τις διαδικασίες μετανάστευσης για Έλληνα στην Ελβετία, στο Λουξεμβούργο, στη Γερμανία, στο Λονδίνο. Τα δύο πρώτα πράγματα που συζητούνται, κύριε Ελιάτσο, είναι να καταθέσεις ένα σεβαστό ποσό σε μια τράπεζα της χώρας αυτής και το δεύτερο που συζητείται είναι ένα σοβαρό ασφαλιστήριο συμβόλαιο για την περίθαλψή σου.
Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, εμείς δεν τους καλέσαμε και υπάρχει ένα θέμα πόσοι τέτοιοι άνθρωποι χωράνε. Η δε Συρία, εξ όσων γνωρίζω, δεν συνορεύει με την Ελλάδα. Επομένως, είναι λίγο ύποπτο το πώς έρχονται όλοι αυτοί στην Ελλάδα. Μας λένε ότι έρχονται για να πάνε στην Ευρώπη. Δεν είναι εύκολο να πάνε. Δεν θέλω να θυμηθώ πώς τους είχε φιλοξενήσει τους πρώτους Αλβανούς η Ιταλία στην Αδριατική και τι σκηνές είχαμε δει από τις οθόνες των τηλεοράσεων. Συμπεριφορά που δεν είχε ποτέ η Ελλάδα προς την Αλβανία, ούτε κανείς εισηγείται τέτοιου είδους συμπεριφορές. Αλλά πόσους συνανθρώπους μας του πλανήτη και πόσα προβλήματα μπορεί να απορροφήσει αυτός ο ταλέπορος λαός. Μια κυβέρνηση σήμερα δοκιμάστηκε, σας θυμίζω παιδιά, να δώσει τα συσίτια ρεύματος, επιδόματος ενοικίου και σύντησης στους Έλληνες πολίτες. Δεν έχει χρήματα η χώρα αυτή για να κάνει αυτή την πολιτική. Μάλιστα. Αυτό είναι εμένα η μεγάλη μου ανησυχία. Ούτε η κυβέρνηση βεβαίως αυτή, πέρα από τις δηλώσεις τώρα οι οποίες μπορεί να προκύψαν μερικά σχόλια, η Ελλάδα δεν είχε μεταναστευτική πολιτική. Από την εποχή του Σαμαρά που ξεκίνησε τα τσάμικα με την Αλβανία. Δεν είχαμε μεταναστευτική. Θυμάστε τι γινόταν με την Αλβανία. Ειδικά γι' αυτό που έφερα πάνω στον Γιώργο, ότι καλά έκανε και τα άνοιξε τα σύνορα. Όχι, τον Γιώργο τον τιμά. Αυτοί οι άνθρωποι όντως προσέφεραν στην οικονομία. Τον Γιώργο τον τιμά ο συναισθηματισμό του και η αγάπη του προ τον συνάνθρωπο. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο θέμα. Δεν λέει κανένα ότι φταίνει οι άνθρωποι αυτοί. Ποιο θα του φιλοξενήσει, πόσοι. Εντάξει, λοιπόν, πολιτική στάση είναι, δεν είναι δεν θέμα. Δεν είναι, ναι, αλλά έχει ξέρει ότι πηγαίνει. Μην πάμε σε φιλανθρωπία. Δεν μιλάω για πολιτική στάση. Πόσοι, υπάρχει ένα θέμα αριθμού. Υπάρχει ένα θέμα αριθμού. Έχει 30% ανεργία. Δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια σε αυτό. Είναι και θέμα σεβασμού τη δημοκρατία. Αυτοί οι άνθρωποι στην Ομόνοια δεν έχουν ανάγκες. Ανθρώπινε, εγώ δεν μιλάω για εγκληματικότητα καμία. Ανθρώπινες ανάγκες δεν έχουν. Και τι κάνεις πρακτικά, Δημήτρη μου? Αυτό ρωτώ. Αυτό ρωτώ. Αυτό ρωτώ. Η Δυτική Γερμανία, όταν αποφάσισε να συγχωνευτεί, να ενοποιηθεί με την Ανατολική, τους έβαλε στην ουρά και τους έδινε από 120 μάρκα. Ποιους τους Ανατολικογερμανούς? Λοιπόν, εγώ μένω στη δήλωση του Προκόπη του Παυλόπουλου, ο οποίος είπε ότι δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα. Προφανώς. Είναι ευρωπαϊκό το πρόβλημα. Μένω στη δήλωση του κυρίου Βούτση που σωστά. Και ο Τσίπρας ο ίδιος δεν έκανε σύσκεψη απόψε. Είναι μεγάλο το θέμα. Δεν είναι ούτε το δημιουργήσε. Για να αντιμετωπιστεί το θέμα, θα αντιμετωπιστεί διακομματικά. Χρειάζεται, λέει, είναι ανάγκη νέας εθνικής στρατηγικής για το πρόβλημα της μετανάστευσης. Αυτά είναι καλά. Μακάρι να συνομιλήσουν τα κόμματα και να πάρουν κοινές αποφάσεις για την αντιμετώπιση του μεγάλου αυτού προβλήματος. Και υπάρχει και η διάσταση που έβαλε ο κύριος Καλαρίτης. Δεν συνορεύουμε με τη Συρία και έχει πόλεμο η Συρία και οι άνθρωποι μεταγεννήθηκαν από τα σύνορα. Είναι ύποπτο πώς έρχονται οι άνθρωποι εδώ. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις 2 λεπτών και αμέσως μετά έχουμε να κουβεντιάσουμε για τη διαπραγμάτευση. Είναι πολλές και σημαντικές πληροφορίες και ο χρόνος λιγοστεύει. Υπάρχει Eurogroup στις 24 Απριλίου, αλλά οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι δεν θα πάρθει καμία απόφαση εκεί για τη δόση, αλλά πάμε για την 11η Μαΐου. Η εκταμείευση για δόση της Ελλάδας στο Eurogroup θα είναι στις 11 Μαΐου. Έτσι, Σωτήρη, αυτό λένε οι τελευταίες πληροφορίες. Ναι, αλλά η απόφαση πρέπει να ληφθεί νωρίτερα για να γίνει η εκταμείευση. Στις 24. Λοιπόν, θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Είναι πάρα πολλές οι τελευταίες ειδήσεις. Έχουμε και από το Δούνο του επώδυνο, λέει, αλλά διαχειρίσιμο ένα Brexit. Από την άλλη, το Δούνο του προβλέπει, φίλες και φίλοι, ανάπτυξη για το 2015, 2,5%, το 2016 ακόμα καλύτερα και το 2017 ακόμα καλύτερα. Κατά τα άλλα, ο Τόμψεν είπε. Κατά τα άλλα, ο Τόμψεν λέει δεν τους δίνουμε στοιχεία. Πώς βγάζουν λοιπόν αυτοί οι Σωτήρη, πώς βγάζουν συμπεράσματα εφόσον δεν τους δίνουμε στοιχεία? Τι να πω, δεν ξέρω. Τα βλέπουν στον ύπνο τους. Πάμε διαφημίσεις 2 λεπτών και επαναρχόμαστε.